Μέσα στην αγκαλιά του ελατοδάσους της Ευρυτανίας και σε υψόμετρο 940 μέτρων βρίσκονται οι κορισχάδες. Μια ορεινή κοινότητα που λόγω της αμυντικής της τοποθεσίας έναντι των αεροπορικών επιθέσεων υπήρξε επίκεντρο της αντιστασιακής δράσης κατά τη διάρκεια της κατοχής. Σε αυτό το πετρόχτιστο σχολείο έγιναν γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της ελληνικής ιστορίας. Συνεδρίασε η Βουλή της Ελεύθερης Ελλάδας το Μάιο του 1944. 80 χρόνια μετά, ο χώρος αυτός γίνεται μουσείο, αφιερωμένο στην εθνική αντίσταση και παραδίδεται στο κοινό ως ένα κύτταρο συλλογικής μνήμης. Δεν είμαι εδώ για να αναθεωρήσω την ιστορία, ούτε για να αναγνωρίσω κάτι εις βάρος κάποιου άλλου, ούτε για να ξανακηρύξω, για όσους ανησυχούν, εγώ την κυβέρνηση του βουνού. Είμαι εδώ για να γνωρίσω και να ψηλαφίσω την ιστορία, που είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, ένα δύσκολο αγώνισμα, να τη γνωρίσω και να την ψηλαφίσω, για να τη χαρώ και για να με βοηθήσει σε αυτό που ελέγχθη από τους προηγούμενους ομιλητές, να με βοηθήσει αυτή η γνώση να υπηρετήσω το δύσκολο μάθημα, το έσχατο και μέγιστο μάθημα της ενότητας και της συμφιλίωσης. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ ως πρόεδρος της Βουλής, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας ένα έργο που ξεκίνησε ο προκάτοχός μου, ο αξιότιμος κύριος Βούτσης, ο οποίος σήμερα λυπάται που δεν βρίσκεται εδώ για λόγους υγείας, αλλά το έργο που ξεκίνησε, εμείς οφείλαμε να το ολοκληρώσουμε. Η Βουλή των Ελλήνων διαχρονικά κείδεται της ιστορίας και του αγωνίσματος του σκληρού και δύσκολου της συμφιλίωσης, του αγωνίσματος για το οποίο μόλις πριν χειροκροτήσαμε τη μνήμη του αείμνηστου Παύλου Μπακογιάννη. Βορειότερα από εδώ και σε μεγαλύτερο υψόμετρο, στα λιβάδια της Κοτήλης, στον Εστόριο της Καστοριάς, από το 2012 η Βουλή έχει φτιάξει το Μουσείο Εθνικής Συμφιλίωσης, το οποίο επιδιώκει εκεί όπου έληξε η βαριχημονιά, εκεί όπου έληξε τον Αύγουστο του 49 ο εμφύλιος πόλεμος. Εκεί ακριβώς, εκεί η Βουλή αποφάσισε να κάνει ένα μουσείο και ένα χώρο εθνικής συμφιλίωσης για να αναμετρηθούμε με την ιστορία. Όχι πια 75 και 80 χρόνια μετά για να την επαναλαμβάνουμε, αλλά για να αποφεύγουμε τα μεγάλα της λάθη. Η ιστορία όταν εξελίσσεται, όταν διεξάγεται, είναι σαν τη λάβα μερικές φορές. Η λάβα καίει και καταστρέφει. Αλλά όταν η λάβα κατακάτσει και κρυώσει, είναι το πιο γόνιμο και το πιο έφορο έδαφος. Σαν ένα είδος αντισηκώματος, σαν ένα είδος αποζημίωσης για τη ζημιά που έκανε. Έτσι κι εμείς, τη λάβα εκείνης της εποχής πρέπει να τη μετατρέψουμε σε γόνιμο έδαφος και να φυτέψουμε τα δέντρα και τις μνήμες και τις ρίζες της εθνικής συμφιλίωσης. Ένα δύσκολο αγώνισμα για μας, τους Έλληνες. Τόσο δύσκολο που ακόμη και ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, είχε πει ότι σαν μισούνται ανάμεσό τους, δεν τους πρέπει λευτεριά. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα, έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα των Εθνοσυμβούλων σε ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο. Η ανακαίνιση του χώρου και ο εμπλουτισμός του αρχαιακού υλικού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, του Δήμου Καρπενησίου και του Ιδρύματος Κόκαλη. Στη συλλογή προστέθηκαν πολλά και από τα αντικείμενα του γιατρού και Εθνοσυμβούλου Πέτρου Κόκαλη. Ήταν χειρουργός,
Έχουμε και άλλα κείμενα, όπως βλέπετε, τα γυαλιά. Φουράκι, έχουμε μονική πρώτα. Ναι. Ακουστικά. Ακουστικά, θερμόμετρο, η τσάντα του, μια σφραγίδα, ένα μετάλλιο, δωρεά της, του Ιδρύματος Κόκαλη στο μουσείο. Ο ιστορικός της βιβλιοθήκης της Βουλής, Τάφης Κουτρουβίδης, ο οποίος ήταν και ο επικεφαλής της ομάδας ιστορικής τεκμηρίωσης, έκανε την ξενάγηση στους χώρους του μουσείου. Είναι λοιπόν για μας μεγάλη τιμή που είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα. Ένα ωραίο εγχείρημα που φέρνει κοντά τη Βουλή, την τοπική αυτοδιοίκηση στους δύο βαθμούς, αλλά και την κοινωνία των πολιτών, ως Ίδρυμα Κόκαλη, που ιδρύθηκε για να τιμήσει και να στηρίξει τα ιδανικά και το έργο αυτού του πρωτοπόρου καθηγητή της ιατρικής, το επιστημονικό του έργο, το ανθρωπιστικό, αλλά και βεβαίως το πολιτικό. Θυμάμαι για χρόνια στο σπίτι μας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιμήλια, ήταν αυτή ακριβώς η φωτογραφία του παππού, με ρούχα εκστρατείας στρατιωτικά, και με φόντο την λαοκρατία. Και ήθελα να πω ότι πολλά όλα τα ηχογραφίες που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, η αίσθηση αυτής της αίθουσας, αλλά και οι ηχογραφίες, τα συνθήματα που όταν την επισκέφτηκα την πρώτη φορά ήταν ακόμα ασβεστωμένα και που έχουν με πολύ κόπο και μεράκι αναδειχθεί, τα συνθήματα αυτά θα πρέπει να μας οδηγούνε, να είναι ακόμα ζωντανά. Στις εκλογές που προκήρυξε, η κυβέρνηση του Βουνού είχαν για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες. Στο Εθνικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές αυτές, εκλέχθηκαν και 5 γυναίκες Εθνοσύμβουλοι. Οι εργασίες του Συμβουλίου που έγιναν σε αυτή την αίθουσα, η οποία είχε αποδοθεί όπως ήταν τότε, κράτησαν από τις 14 έως τις 27 Μαΐου του 1944. Βρίσκομαι εδώ ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για να αναδείξουμε, χάρη στις προσπάθειες των εκλεκτών συνεργατών μου, αναφέρθηκαν τα ονόματα, τα στελέχη της βιβλιοθήκης της Βουλής, τον κύριο Μετζικόφ, τον κύριο Κουτρουβίδη, την κυρία Καμιλάκη, να αναδείξουμε τι έγινε εδώ πριν 80 περίπου χρόνια, από τις 14 έως τις 27 Μαΐου του 1944, όπου εδώ, πριν 80 χρόνια, υπόθηκε στο ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου το μουσείο του οποίου σήμερα, την ανακαίνιση του μουσείου του οποίου σήμερα κάνουμε, υπόθηκε ότι η ακατάβλητη θέληση ολόκληρου του ελληνικού λαού είναι να πολεμήσει για την απελευθέρωση της χώρας. Και το άρθρο 8 από τα 15 άρθρα αυτού του ψηφίσματος να μιλάει για το έθνος, λέγοντας ότι ο πρωταρχικός σκοπός και ο γνώμονας για την άσκηση όλων των εξουσιών είναι ο απελευθερωτικός αγώνας του έθνους. Και αυτό και αυτοί ονομάζονταν Εθνοσύμβουλοι, αυτοί οι οποίοι συνεδρίασαν εδώ, κάτι πάνω από 200, 26 από αυτούς ήταν βουλευτές της Θνησυγενούς Βουλής του 36, η οποία κατελήθη από τη δικτατορία Μεταξά. Οι υπόλοιποι ήταν εθνοσύμβουλοι που εκλέχθηκαν ένα μήνα πριν, με πρωτόγνωρες διαδικασίες. Και βεβαίως όλη αυτή η μνήμη και η τιμή στην εθνική αντίσταση μας επιτρέπει να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο κάτω από ποιες δυσκολίες και ποιες αντιξοότητες τριπλής κατοχής, γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής, αδυσόπιτης,
πραγματοποιήθηκε η εποποιία της εθνικής αντίστασης. Και αν είχα να διαλέξω, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αν είχα να διαλέξω, σεβασμιότατε, ειδικά αυτές τις μέρες που βαδίζουμε προς τη γέννηση του Θεανθρώπου, αν είχα να διαλέξω μία σελίδα από τον κατάλογο της εκθέσεως που όλοι έχετε πάρει, θα στεκόμουν περισσότερο στη σελίδα 53, όπου λίγο πριν την ανατίναξη του Γοργοπόταμου, σε ένα χωριό της Φθιώτιδας, ο Ναπολέον Ζέρβας, ο Άρης Βελουχιώτης, ο Κρις Γουτχάους χορεύουν ενωμένοι μπροστά στο κατόρθωμα που λίγες μέρες μετά, τέλη Νοέμβρη του 1942, επιτέλεσε η ενωμένη τότε εθνική αντίσταση. Μία από τις 6 θεματικές ενότητες της έκθεσης είναι αφιερωμένη στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Κοιτώντας τις φωτογραφίες, γινόμαστε μάρτυρες των όσων συνέβησαν πριν και μετά την ανατίναξη. Ζωντανεύει μια ιστορία όπου θέλει την Ευρυτανία πρωταγωνίστρια σε εκείνα τα γεγονότα. Φίλες και φίλοι, είναι γνωστό και εδώ θα πρέπει να το θυμίσουμε και το αναφέρουμε ότι η προσπάθεια δεν σταματάει μόνο στις Κορισχάδες. Το Μνημόνιο Συνεργασίας συμπεριλαμβάνει και τη Δομνίστα, όπου ξεκίνησε η Εθνική Αντίσταση τον Ιούνιο του 1942. Είναι γνωστό ότι η Δομνίστα αναφέρεται ως η Αγία Λαύρα της Εθνικής Αντίστασης, αλλά και η Βίνιανη, και εσείς κύριε Κόκκαλη το ξέρετε καλύτερα κύριε Βουλευτά από όλους, την εγκατάσταση της κυβέρνησης του Βουνού, της πρωτεύουσας της Ελλάδας, θα λέγαμε τότε, της Ελεύθερης Ελλάδας, τον Μάρτιο του 1944. Και βέβαια η Βουλή εδώ της Εθνικής Αντιπροσωπείας, εδώ στις Κορισχάδες. Έρευνα και η συλλογή στοιχείων από τα στελέχη της Βιβλιοθήκης της Βουλής επεκτάθηκε σε περισσότερους από 50 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η μόνιμη συλλογή επανασχεδιάστηκε και εμπλουτίστηκε, προσφέροντας μια σφαιρική αφήγηση της αντίστασης του ελληνικού λαού στους γερμανικούς κατακτητές κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχει πλήρης φωτογραφική αποτύπωση και τα βιογραφικά των Εθνοσυμβούλων. Ξεκινάει από την νεαμική πλευρά, ας πούμε. Ναι. Όμως αποκτά μια, αυτό που είπατε, πανεθνική μορφή. Όπως υπάρχει η άνοιξη, έτσι υπάρχει και η βαρύ χειμωνιά. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι τα γεγονότα εκείνης της εποχής, τα ιστορικά γεγονότα εκείνα του Μαΐου, δεν αφορούσαν μόνο τους Κορισχάδες, δεν αφορούσαν μόνο την Ευρυτανία, δεν αφορούσαν μόνο τη στερεά Ελλάδα, δεν αφορούσαν καν μόνο την Ελλάδα. Την ίδια εποχή, ο κόσμος, οι ηγεσίες που προετοιμάζονταν και αγωνίζονταν για να καταβάλουν τον εθνικοσοσιαλισμό, για να καταβάλουν τον ναζισμό, οι ίδιες ηγεσίες προετοιμάζονταν και για το μεταπολεμικό κόσμο. Και αυτή η προετοιμασία του μεταπολεμικού κόσμου είναι η μεγάλη εικόνα πάνω από τους Κορισχάδες, πάνω από τη στερεά Ελλάδα, πάνω από την Ελλάδα, πάνω από τα Βαλκάνια. Το Μάιο του 1944, όταν εδώ προσήρχονται οι Εθνοσύμβουλοι, αρχές Μαΐου, μέσα Μαΐου του 1944, στο Λονδίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών της μεγάλης τότε Βρετανίας, Άντονι Ίντεν, ο μετέπειτα Πρωθυπουργός, συναντούσε τον πρέσβη της Σοβιετικής Ένωσης, τον Φιοντόρ Γκούσεφ, στην πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί έγινε η πρώτη συζήτηση για την μεταπολεμική τύχη των Βαλκανίων και ιδιαίτερα της Ρουμανίας και της Ελλάδος.
Και λίγους μήνες μετά, ενώ είχε ολοκληρωθεί το Εθνικό Συμβούλιο εδώ μέσα, ενώ είχε ολοκληρωθεί η συνδιάσκεψη του Λιβάνου τον ίδιο μήνα, ενώ είχε σχηματιστεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος, λίγους μήνες μετά, 9 Οκτωβρίου του 1944 στη Μόσχα, υπεγράφησαν πάνω σε χαρτάκια που ο Τσόρτσιλ ζήτησε να καταστραφούν γιατί θα ήταν απόδειξη του κινησμού. Αλλά μήπως είναι απόδειξη του ρεαλισμού. Υπεγράφησαν πάνω σε χαρτάκια μικρά και φτωχά οι κατανομές του μεταπολεμικού κόσμου. Η Ρουμανία 90% στη Σοβιετική Ένωση, η Ελλάδα 90% στη Δύση, 90% στο άλλο στρατόπεδο που άρχισε τότε να σχηματίζεται. Και βλέπετε ότι αυτά τα γεγονότα, η μεγάλη εικόνα, τελικά έπαιξε το ρόλο της, όπως τον έπαιξε και στην περίοδο της απελευθερώσεως, της εθνεγερσίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάλι ο Έντουαρντ Κόδρινγκτον, ο ναύαρχος της Μεγάλης Βρετανίας, ο αρχηγός του Αγγλικού στόλου στη Μεσόγειο, που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο με την ναυμαχία του Ναβαρίνου, πάλι ο Κόδρινγκτον, η σημασία της Ελλάδος ως χώρας που βρέχεται από τη Μεσόγειο, έπαιξε το ρόλο της για τη μεγάλη εικόνα. Και εμείς εδώ, μετά τα γεγονότα της αντίστασης και της ενότητας, μπήκαμε στη βαρύ χειμωνιά, αγνοώντας τη μεγάλη εικόνα, η οποία βαρύ χειμωνιά δεν έληξε μόνο τέλη Αυγούστου του 49, αλλά συνεχίστηκε, γιατί είχαμε μέτρα, είχαμε διωγμούς, είχαμε δυσάρεστα γεγονότα στην πατρίδα μας, είχαμε μια δικτατορία και βλέπετε ότι ακόμη και σήμερα που ερχόμαστε εδώ να χειροκροτήσουμε την ενότητα, να χειροκροτήσουμε την αντίσταση, και σήμερα θα υπάρξουν κάποιοι που θα πούν τι κάνουν εκεί, τι κάνει εκεί ο πρόεδρος της Βουλής. Αναγνωρίζει τη μία πλευρά του εμφυλίου. Μα εδώ δεν είμαστε για αυτά. Εδώ είμαστε για να αναγνωρίσουμε αυτά που μας ενώνουν. Εδώ είμαστε για να αναγνωρίσουμε την άνοιξη. Εδώ είμαστε για να αναγνωρίσουμε τη διακήρυξη που σας διάβασα. Εδώ είμαστε για να τιμήσουμε ένα σχολείο που το 1983 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη κήρυξε διατηρηταίο μνημείο για τους ίδιους λόγους που σήμερα είμαστε και εμείς εδώ. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε ένα μουσείο που το 1997 η πολιτεία το έκανε νομικό πρόσωπο. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε έναν τόπο, ένα χωριό που το 1998 ο Υπουργός Πολιτισμού Βενζέλος Ευάγγελος τον κήρυξε ιστορικό τόπο. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε επίσης μια περιοχή που πάλι το 1998 αποφασίστηκε να γιορτάζει κάθε χρόνο σε όλο τον νομό τη γιορτή του Εθνικού Συμβουλίου ως τοπική γιορτή για όλη την Βρετανία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Πριν έρθω εδώ, κυρίες και κύριοι, έκανα μια μικρή βόλτα στην πλατεία του Καρπενησίου. Είδα το μνημείο, είδα τον νομοδιδάσκαλο, τον Τριανταφυλόπουλο, Θανάση. Είδα και ένα μνημείο, μια στέρνα που βγάζει νερό, μια βρύση που βγάζει νερό, η οποία είναι κατασκευασμένη από Ευρυτάνες της Αμερικής και οι οποίοι μιλάνε πάνω σε αυτό για την νοσταλγία που έχουν για την πατρίδα τους. Αυτό μας ενώνει. Η νοσταλγία για την πατρίδα και η αγάπη για την πατρίδα και η αγάπη για την απελευθέρωση της πατρίδας που ακούστηκε εδώ μέσα από τις 14 έως τις 27 Μαΐου και που σήμερα σας καλώ να το ακούσουμε όλοι εμείς. Κι αν σας μίλησα για την μεγάλη εικόνα, κι αν σας μίλησα για το παρελθόν,
Και αν σας μίλησα για τη φωτογραφία των ηγετών της εθνικής αντίστασης που χορεύουν, δεν το έκανα επειδή είμαι ρομαντικός ή εκτός πραγματικότητος. Το έκανα γιατί πιστεύω ότι αυτά που γίνονται εδώ σήμερα, από τη Βουλή, από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, κύριε Μπακογιάννη, που ξεκίνησαν όταν ήσασταν εσείς περιφερειάρχες, από το Δήμο Καρπενησίου, κύριε Σουλιώτη, που ξεκίνησαν όταν ήσασταν εσείς δήμαρχος, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Ίδρυμα Κόκαλη, που έχει δώσει πολλά από τα τεκμήρια και τα εκθέματα, αν όλα αυτά που ξεκίνησαν τότε έχουν νόημα, είναι όχι για να ξαναρχίσουμε να παίρνουμε θέσεις στα διαφορετικά ταμπούρια, αλλά για να ξαναγνωρίσουμε την ιστορία απαλλαγμένη από ωραιοποιήσεις ή εύκολες καταδίκες, να την τιμήσουμε και ό,τι είναι ακόμη λάβα που καίει, να τη σβήσουμε για να γίνει κρύα λάβα, γόνιμη δηλαδή και δημιουργική. Σε αυτόν εδώ τον τόπο που σήμερα ανταμώνουμε, γράφτηκε με ανεξίτηλο μελάνι μία από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας της εθνικής μας αντίστασης. Εδώ, στις ελατοαγκαλιασμένες κορισχάδες, στην ίδια αίθουσα που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, το Μάιο του 1944 έγιναν οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου από τους ελεύθερα εκλεγμένους από τους Έλληνες πολίτες λαϊκούς αντιπροσώπους. Άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις στήριξαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, με πίστη και αφοσίωση τον αγώνα και επέμειναν μέχρι τέλος σε αυτό που ο πατριωτισμός και η συνείδησή τους τους επέβαλε. Βασισμένοι σε δημοκρατικές αρχές και κάτω από συνθήκες τρομοκρατίας στις κατεχόμενες περιοχές, ανέδειξαν ύστερα από μυστικές εκλογές αντιπροσώπους που συγκρότησαν το Εθνικό Συμβούλιο. Η σύγκλησή του και οι αποφάσεις του αποτέλεσαν ένα σπουδαίο κάλεσμα εθνικής και λαϊκής ενότητας, τρανό παράδειγμα θαυμασμού, σεβασμού και μίμησης για τις γενιές του παρόντος και του μέλλοντος. Ξεχωριστή θέση στην έκθεση έχουν τα αντίγραφα των έργων και των σχεδίων του ζωγράφου και χαράκτη Βάλια Σεμεριτζίδη από την παραμονή του στο βουνό το 1944. Τα πρωτότυπα φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της Βουλής, όπου τα δόρισε το 2019 η σύζυγός του Καλλιρόη Σεμεριτζίδη. Εκτός από τις ένοπλες μάχες, υπήρχε και η λεγόμενη μάχη της Οδιάς. Οι οργανώσεις της αντίστασης έδωσαν σημαντικό αγώνα για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη τροφίμων και την προσπάθεια των δυνάμεων κατοχής να ιδιοποιηθούν την παραγωγή. Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης άνοιξε ξανά τις πόρτες του και σας περιμένει για ένα ταξίδι στην ιστορία.